Γεια σας! Δύο κορίτσια μου ζήτησαν να κάνω το βίντεο ότι έχω στο κινητό μου, οπότε αποφάσισα να το κάνω. Έχω πραγματικά πάρα πολλές εφαρμογές στο κινητό μου και κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, οπότε πιστεύω ότι θα βρείτε σίγουρα κάτι, έστω και μια εφαρμογή που να σας αρέσει. Οπότε πάμε κατευθείαν να σας δείξω τι έχω στο κινητό μου. Αυτό είναι λοιπόν το κινητό μου. Έχω ένα iPhone 6S. Αυτό τον καιρό έχω αυτή τη θήκη που σας την έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Ανοίγοντα το κινητό, το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι αυτό εδώ το wallpaper. Είναι ο Harry Potter στα Χριστούγεννα στο Hogwarts και είναι και λίγο επίκαιρο, οπότε πραγματικά πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση όταν το βλέπω. Και μετά ανοίγοντα το κινητό, είναι η πρώτη μου σελίδα. Έχω ημερολόγιο, ρολόι, φωτογραφίες, κάμερα και μετά αρχίζουν οι φάκελοι με τις εφαρμογές. Πρώτα έχω αυτό το φάκελο που τον έχω ονομάσει Watch και ουσιαστικά έχω οποιαδήποτε εφαρμογή είναι για να παρακολουθείς κάτι. Έχω το αγαπημένο μου YouTube εννοείται. Αυτό είναι το IMDb, περισσότεροι το ξέρετε λογικά. Είναι μια εφαρμογή στην οποία υπάρχουν όλες τις ταινίες του κόσμου και μπορείς να κάνεις δικές σου λίστες, να ενημερώνεσαι για διάφορα νέα. Εμένα μου βοηθάει πάρα πολύ γιατί έχω λίστες με διάφορες ταινίες που θέλω να δω και έτσι δεν ξεμένω ποτέ από ιδέες τι θέλω να δω. Μετά έχω άλλη μια παρόμοια εφαρμογή που είναι όμως για άνιμε, έχεις λίστες με άνιμε. Μετά έχω TV Showtime που είναι πάλι το ίδιο πράγμα, απλά για σειρές. Ναι, ξέρω. Και μετά έχω το Studio, το οποίο είναι για το YouTube και το θεωρώ πάρα πολύ απαραίτητο άμα έχεις κανάλι στο YouTube, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ, σου λέει όλα τα στατιστικά και οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείς και να ενημερωθείς για το κανάλι σου. Μετά έχω ένα φάκελο που τον έχω πει Read. Έχω ουσιαστικά το Goodreads, το iBooks που είναι εφαρμογή του iPhone, Pinterest και μία εφαρμογή η οποία έχει ιαπωνικά κείμενα. Για όσοι δεν το ξέρουν, μαθαίνω ιαπωνικά, δίνω και για πτυχίο το Δεκέμβριο, οπότε ευχηθείτε μου καλή τύχη. Το Goodreads είναι αγαπημένη εφαρμογή. Έχεις λίστες όπως ήταν οι προηγούμενες εφαρμογές, αλλά για βιβλία. Βλέπεις διάφορα review και το πιο ωραίο είναι ότι μπορείς να έχεις φίλους και να βλέπεις τι διαβάζουν αυτόν τον καιρό, τι βαθμολογία έβαλαν στο βιβλίο. Μετά έχω ρυθμίσεις στο App Store και ένα φάκελο που τον έχω πει Navigation. Έχω χάρτες, έχω τη βασική εφαρμογή του κινητού για χάρτες. Έχω την εφαρμογή του OAST και έχω και άλλη μια εφαρμογή με χάρτες, διότι η προηγούμενη εφαρμογή δεν δείχνει πια τα λεωφορεία. Δεν δείχνει, για παράδειγμα, άμα θες να πας από κάπου σε κάποιο άλλο μέρος, δεν σου δείχνει ποια λεωφορεία πηγαίνουν. Οπότε αυτή η εφαρμογή το κάνει, όπου την έχω. Μετά, εννοείται το λετρημένο φάκελο με τα social. Έχω Facebook, Messenger, Instagram. Μπορείτε, άμα θέλετε, να με ακολουθήσετε και να βλέπετε γενικά όλα τα νέα και οτιδήποτε. Ανεβάζω κάθε μέρα, ανεβάζω πάρα πολύ στο Instagram και το προσέχω και λίγο, είναι η αλήθεια. Αυτό ήταν και το post για αυτό το βίντεο. Μετά έχω Viber, Snapchat, Outlook και Gmail. Μετά ένα φάκελο με μουσική. Έχω τη μουσική, Shazam εννοείται, γιατί άμα ακούς ένα τραγούδι έξω και σ' αρέσει, εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις Shazam για να το βρεις. iTunes και μια εφαρμογή για ράδιο. Και τώρα εδώ γίνεται απόλυτος χαμός και ο λόγος είναι ότι κάνω διαφορετικά πράγματα με την κάθε εφαρμογή. Δεν θα αναλύσω τώρα την καθεμία, αλλά ναι, αυτές είναι οι εφαρμογές. Ο επόμενος φάκελος έχει ουσιαστικά διάφορα εργαλεία. Έχω μετάφραση, Google Translate. Έχω άλλη μια εφαρμογή μετάφραση που είναι μόνο για την ιαπωνική γλώσσα και είναι πάρα πολύ καλή. Έχω την εφαρμογή της WhatsApp που μερικές φορές μας τα χαλάει λίγο. Έχω eFood εννοείται, γιατί τρώμε. Έχω μια εφαρμογή που είναι για τα WiFi όλες τις πόλεις, δηλαδή αυτά που έχουν καταχωρηθεί. Την ανοίγεις και σου δείχνει ακριβώς την τοποθεσία σου και τα κοντινά WiFi. Παιδιά, βολεύει πάρα πολύ, με έχει σώσει αρκετές φορές. Και μετά έχω μια εφαρμογή που λένε 10.000 wallpapers και έχει πάρα πολύ ωραία wallpaper. Είναι όλα ακριβώς για το κινητό και σε πάρα πολύ καλή ποιότητα, οπότε μου αρέσει πολύ να κατεβάζω από εδώ. Και τέλος έχω έναν πολύ αγαπημένο φάκελο που δεν έχει όνομα, έχει απλά δύο φεγγάρια και αυτό το σύννεφο με την αστραπή και έχω ουσιαστικά δύο εφαρμογές για τον καιρό του κινητού και μία έξτρα, γιατί μερικές φορές θες και μία δεύτερη γνώμη για τον καιρό, γιατί μερικές φορές το ένα άλλα λέει και άλλα είναι. Και μετά έχω μία εφαρμογή που δείχνει το φεγγάρι, δηλαδή τη θέση του φεγγαριού ακριβώς σήμερα,
Και έχει και ημερολόγιο που μπορείς να δεις ακριβώς την ημερομηνία πώς θα είναι το φεγγάρι, πότε έχει πανσέλινο, πότε έχει νέο φεγγάρι και όλα τα σχετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το διάστημα, με γοητεύει απίστευτα, οπότε μ' αρέσει να έχω τέτοιες εφαρμογές. Τη λένε The Moon η συγκεκριμένη. Και μετά έχω άλλες δύο εφαρμογές που είναι ουσιαστικά για αστερισμούς. Έχω αυτήν, η οποία είναι ουσιαστικά χάρτης των αστερισμών. Απλά όπως κουνάς το κινητό σου, βλέπετε, σου δείχνει στην κατεύθυνση που στρέφεις το κινητό σου τους αστερισμούς και είναι υπέροχη. Και υπάρχει και άλλη μια παρόμοια που την έχω έξτρα και αυτήν, επειδή αυτή δεν δείχνει ζωγραφιά από πίσω, δείχνει όντως το background. Δηλαδή άμα είσαι έξω και έχει ένα δέντρο και δείξεις το κινητό προς το δέντρο, σου δείχνει πάνω τι αστερισμούς έχει. Είναι η πιο ωραία εφαρμογή που υπάρχει. Και πάμε στη δεύτερη σελίδα. Εδώ έχω ένα φάκελο με όλες τις αχρήστες εφαρμογές του κινητού που δεν μπορώ να τις σβήσω. Το έχω πει useless. Έχω το FaceTime, σημειώσεις, κομπιουτεράκι. Και εδώ ένα φάκελο που έχω γράψει shopping και λεφτά να πετάνε. Για τον προφανή λόγο. Έχω Zara, H&M, Scrooge, Amazon, eBay, την εφαρμογή της PayPal και μια πάρα πολύ χρήσιμη εφαρμογή που ουσιαστικά μπορείς να υπολογίζεις διάφορα ποσοστά, γιατί πολύ συχνά σε κάποιες εκπτώσεις λέει πόσο έκπτωση έχει αλλά δεν λέει την τιμή πάνω, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την εφαρμογή για να υπολογίσεις πόσα λεφτά κερδίζεις από την έκπτωση. Και τέλος την εφαρμογή της επιστροφής που όταν πληρώνεις με την κάρτα σε επιλεγμένα καταστήματα κερδίζεις διάφορους πόντους κτλ. Μετά έχω ένα φάκελο με το health που είναι του κινητού. Ούτε εγώ δεν ξέρω γιατί έχω ξεχωρίσει το φάκελο. Έχω το TripAdvisor για ταξίδια. Σου προτείνει διάφορα εστιατόρια, μέρη να πας. Είναι πολύ χρήσιμο όταν ταξιδεύεις και βλέπεις και reviews από άλλους χρήστες. Μετά έχω το mail που είναι του κινητού. Εδώ έχω διάφορα παιχνίδια. Έχω το The Room. Είναι πάρα πολύ προοπτικό παιχνίδι. Ξεκλειδώνεις διάφορα σεντούκια και τέτοια. Δεν νομίζω είναι επιπληρωμή. Μετά έχω το PES Vres που το παίζω συχνά με τους φίλους μου. Έχω Pokemon Go που έχω να τα ανοίξω από το καλοκαίρι. Δεν το παίζω ποτέ. Έχω Candy Crush. Καμιά φορά ωραίο είναι, γιατί όχι. Και τέλος έχω άλλο ένα παιχνίδι που το λένε The Battle Cats. Έχεις διάφορα γατιά και μαζεύεις καινούρια και πολεμάς κάτι κακούς. Είναι έτσι τύπου comic παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή για να ενημερώνεστε για όλα τα καινούρια βίντεο. Οπότε αυτά από μένα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!